Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα σήμερα, 5η 17 Οκτωβρίου. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανακίδη θα κάνουμε, όπως είπαμε, μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας. Για όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημά σας, πριν πάτε στη δουλειά σας ή αν έχετε πάει. Να στείλουμε καλημέρα επίσης και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ομογενείς οι οποίοι μας παρακολουθούν είτε από την Αμερική, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία. Να στείλουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα και στο Μέγαρο του ΟΤΕ στους εργαζόμενους και εργαζόμενες που μας παρακολουθούν. Μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους, να είστε όλοι καλά. Να περάσουμε όμως, όπως έχουμε πει, θα ξεκινάμε πάντα την ημέρα μας με ένα ευχάριστο βίντεο. Το βίντεο αυτό που θα δούμε αυτή τη στιγμή είναι ένα αξιαγάπητο πραγματικά σκυλάκι, το οποίο εκτός από την ιδιότητα που έχει, όπως έχουμε πει, ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Στην προκειμένου, ο σκύλος αυτός είναι ο καλύτερος βοηθός του ανθρώπου του συγκεκριμένου στις δουλειές του σπιτιού, μιας και κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Πάμε να το δούμε. Παρακολουθήσατε το βίντεο με το πραγματικά αυτό αξιαγάπητο σκυλάκι. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να έχουμε στο σπίτι μας ένα τόσο όμορφο ζωάκι. Όπως μας είπε εδώ πέρα ο φίλος μας ο Ανέστης, είναι Jack Russell η ράτσα του πανέξυπνου αυτού ζωντανού. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο να κοιτάξουμε πάλι. Θα πούμε άλλη μία φορά σήμερα ότι έβγαλε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που όπως αναφέρει, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Είπαμε χθες την πρόβλεψη για τη χθεσινή ημέρα, θα πούμε άλλη μία φορά
και σήμερα για την ημέρα Πέμπτη. Έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πολύ ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους. Οι βορειοδυτικοί αυτοί ισχυροί άνεμοι θα περικρατήσουν αρχικά στα δυτικά και βόρεια και μέχρι το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Να πούμε ότι ειδικότερα ποιες είναι οι οδηγίες που δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να αποφεύγετε τις εργασίες στην Ήπεθρο κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κατατόπων αρμόδιων φορέων, όπως παραδείγματος χάρη της τροχέας. Να ασφαλίσετε τα αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς. Επίσης, αν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας είστε στο αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. Επίσης, να μείνετε μέσα σε αυτό με αναμένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Να αποφεύγετε να διασχίζετε χύμαρους και ρέματα πεζή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής του. Να αποφεύγετε επίσης δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτές ήταν λοιπόν οι οδηγίες που δίνει η Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στις χθεσινές ζημιές που έγιναν σε αρκετές περιοχές λόγω των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων. Φαίνεται πως οι πεζόδρομοι στην Κόρινθο θύμισαν παγοδρόμιο χθες το πρωί λόγω της δυνατής βροχόπτωσης. Έτσι, χρειάστηκε να έρθει ασθενοφόρο για να σηκώσει μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου έπεσε στο δρόμο και τραυματίστηκε. Τελικά, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου ακόμα νοσηλεύεται. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Μια ηλικιωμένη κυρία έπεσε και γλίστρησε και έπεσε. Από τι? Από τα μάρμαρα κάτω, από τα πλακάτια. Προφανώς αυτό έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Από τότε που τοποθετήθηκαν οι πλάκες, μάλλον. Έχουμε και άλλα περιστατικά παλιότερα. Πριν λίγο μια κυρία περπατούσε μπροστά από το κατάστημα, γλίστρησε, περπατούσε πάνω στις πλάκες του πεζοδρομίου, γλίστρησε και έπεσε. Η γυναίκα πρέπει να έχει σπάσει και λεκάνη και πόδι και χέρι, όπως έλεγε η ίδια, πονούσε φοβερά. Είχε υποστεί σοκ η καημένη γιατί βρέχει κιόλας και δεν μπορούσε κάποιος να τη βοηθήσει γιατί δεν μπορούσε να την ακουμπήσει κανένας. Και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ευτυχώς ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή ώρα βέβαια, την πήρε. Επίσης, ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν από χθες το πρωί τη Δυτική Ελλάδα, με τα προβλήματα να είναι ιδιαίτερα έντονα στην Πάτρα. Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν 6 δέντρα, ενώ η πυροσβεστική έχει λάβει δεκάδες κλήσεις για την απομάκρυνσή τους από την Αγία Τριάδας, την Οδό Παπαγιάννη στα Ροΐτικα, πίσω από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στη Γούναρη και Όθωνος Αμαλίας και από την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη διασταύρωση για το Ριόλο. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος. Οι κάτοικοι της πόλης είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για το ενδεχόμενο πλημμύρων. Κάτι που συνέβη και πριν από 2 ημέρες.
Ας περάσουμε να δούμε ένα μικρό αποσπασματάκι που έχουμε από την Πάτρα και επιστρέφουμε να δούμε την επόμενη περιοχή που φαίνεται πως η βροχόπτωση δημιούργησε αρκετές ζημιές. Πραγματικά φαίνεται πως ήταν πάρα πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα στην Πάτρα. Στο έλεος όμως της κακοκαιρίας βρέθηκε και η ναύπακτος. Από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή δεν γλίτωσαν οι εγκαταστάσεις των παζαριών στον Γρίμποβο, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της παραλίας με καταστροφές σε τραπεζοκαθίσματα και εγκαταστάσεις. Ας ρίξουμε μια ματιά στις ζημιές που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία και ξαναεπιστρέφουμε. Σε όλο τον Γρήγορο. Είναι πρόεδρος Λιμενικό. Σε πόση ώρα? Τώρα ρε, να πάω. Α, εντάξει, ναι, εντάξει. Είδαμε και τα πραγματικά έχει κάνει όντως πολύ μεγάλες ζημιές κακοκαιρία. Να δούμε και σήμερα, Πέμπτη, που φαίνεται πως τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση από ό,τι εχθές. Ας περάσουμε σε ένα θέμα που φάνηκε πως τελικώς μάλλον λύθηκε. Αν και δεν έχει λυθεί ακόμα, φάνηκε πως βρέθηκε μία λύση μέσα στη Βουλή τουλάχιστον, μιας και υπέρ της άρσης της ασυλίας των 6 βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Ηλιόπουλου, Μπούκουρα, Γερμενή, Παναγιώταρου, Κασιδιάρη και Αλεξόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής στην ψηφοφορία αυτή συμμετείχαν και ψήφισαν 247 βουλευτές. Για τον Ηλία Παναγιώταρο υπέρ της άρσης ασυλίας για την πρώτη περίπτωση ψήφισαν 246 κατά 0 και παρόν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλης Καπερνάρος, επειδή όπως δήλωσε το αδίκημα περιστάσεις δεν εξειδικεύεται, ενώ για την δεύτερη 247 ψήφισαν υπέρ. Για τον Ηλία Κασιδιάρη υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 247 βουλευτές. Για τον Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 246, ενώ λευκό ψήφισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Για τους Γερμενή, Ηλιόπουλο και Μπούκουρα υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 246 βουλευτές, ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο που άνοιξε στον ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο. Για τους συγκεκριμένους βουλευτές Κυριακή, πλέον τι γίνεται? Ανοίγει πλέον ο δρόμος προκειμένου να τους απαγγελθεί η κατηγορία για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και να κληθούν σε απολογία. Όταν ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις τους, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την ψηφοφορία. Ζητώ να έχω μόνιμη άρση ασυλίας για να μην κουράζονται σώμα και επιτροπές, είπε ο Ηλίας Παναγιώταρος και κάνει λόγο για σόου με συλλήψεις αρχηγού και 6 βουλευτών. Ευτυχώς για την κοινή γνώμη και τους θεούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που καταλαβαίνουν το σόου που έγινε πριν από 20 μέρες και έρχονται στη Χρυσή Αυγή. Δείχνουν ότι η Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και θα παραμείνει εδώ, δήλωσε ο Ηλίας Παναγιώταρος. Στους βουλευτές μοιράστηκε ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους και δίπλα ψήφισαν υπέρ, κατά, παρόν καθώς και ένα λευκό. Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική αλλά όχι μυστική. Από τη διαδικασία απουσίαζαν οι πολιτικοί αρχηγοί Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Αλέξης Τσίπρας και η Αλέκα Παπαρίγα, ενώ συμμετείχαν ο Πάνος Καμένος και ο Φώτης Κουβέλης. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας των 6 αυτών βουλευτών. Για τους βουλευτές Μπούκουρα, Γερμανή και Ηλιόπουλο, το αίτημα των εισαγγελικών αρχών αφορά τα δικήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Για τους βουλευτές Παναγιώταρο, Κασιδιάρη και Αλεξόπουλο αφορά στα δικήματα για παλαιότερες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα τα επεισόδια έξω από το θέατρο Χιτήριο. Δηλώσεις έκανε όμως και ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής μετά το νέο αίτημα για άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ζητούν και πάλι την άρση, αυτή τη φορά επειδή άσκησα σφοδρή κριτική στο Βενιζέλο. Στο Βενιζέλο όμως που έχει διαλύσει μια χώρα δεν ζητήθηκε ποτέ η άρση ασυλίας του. Δεν πειράζει. Αυτοδιασύρονται με αυτά που κάνουν. Το βλέπει και ο ελληνικός λαός και καταλαβαίνει. Τόνισε ο ίδιος από το Περιστήλιο. Ας περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης και επιστρέφουμε. Ζητάνε και πάλι την άρση της ασυλίας μου, αυτή τη φορά επειδή λέει άσκησα σφοδρή κριτική στο Βενιζέλο.
στο Βενιζέλο που έχει διαλύσει μια χώρα, όμως δεν ζητήθηκε ποτέ η άρση της ασυλίας του. Δεν πειράζει, αυτοδιασύρονται με αυτά που κάνουν, τα βλέπει ο ελληνικός λαός και καταλαβαίνει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ας περάσουμε να δούμε ένα μικρό αποσπασματάκι από την χθεσινή ψηφοφορία στην Βουλή για την άρση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της εξαρτής της ονομαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών. Ψήφισαν συνολικά 247 βουλευτές. Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Ηλία Παναγιώταρου, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 246. Κατά κανένας, παρόν ένας. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Ηλία Παναγιώταρου, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 247. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν 246, παρόν ένας, μάλλον λευκό ένα. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Χρήστου Κέλλα, υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν 195, κατά 42, παρόν 10. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Μιχαήλ Ταμήλου, υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν 185 συνάδελφοι, κατά 45, παρόν 17. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Ταμήλου, υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν 194, κατά 30, παρόν 15, 8 λευκά. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Ιωάννου Αμανατίδη, υπέρ της άρσεως ασυλίας ψήφισαν 4, κατά 242, παρόν 1. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής απορρίπτεται. Δεν με έχει κολλήσει. Για την υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Ηλία Κασιδιάρη, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 247. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής θα γίνει δεχτή. Για την υπόθεση του συναδέλφου κυρίου Γεωργίου Γερμενή, Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ευσταθίου Μπούκουρα, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 246, παρόν μάλλον ένα άκυρο. Συνεπώς, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεχτή. Με τη συνένεση του σώματος, λύεται η συνεδρίαση για αύριο 5η, 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 9:30 πρωμεσημβρία με αντικείμενο εργασιών του σώματος, κοινοβουλευτικός έλεγχος και νομοθετική εργασία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση. Παρακολουθήσαμε το απόσπασμα από την χθεσινή ψηφοφορία της Βουλής για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ας περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο το αρχίσαμε μάλλον να το συζητάμε χθες, για τον πρώην μέτοχο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα και καταζητούμενο επιχειρηματία Αναστάσιο Πάλι. Κυριακή. Μέχρι στιγμής έχουν ανοιχτεί δύο κοντέινερ και έχουν βρεθεί ένα παλιό πυροβόλο αεροπλάνου καναδικής προελεύσεως και ένα αμερικανικό αυτοκίνητο μάρκα Chevrolet. Σύμφωνα με πληροφορίες που μας ήρθαν, αναζητούμε άλλο ένα εμπορευματοκιβώτιο από το Βέλγιο. Αυτά αναφέρει στο zoogla.gr ανώτατος στέλεχος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με την έρευνα που γίνεται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για κοντέινερ τα οποία φέρονται να ανήκουν στον καταζητούμενο επιχειρηματία και πρώην μέτοχο της εφημερίδας Πρώτο Θέμα Αναστάσιο Πάλι. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, 6 στελέχη της δίωξης και 3 τελωνιακοί. Οι υπάλληλοι βρέθηκαν στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και έκαναν φύλο φτερό πραγματικά τα κοντέινερ, τα οποία είχαν και ως παραλήπτη τον κύριο Πάλι. Από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα, στα εμπορευματοκιβώτια, όπως είπαμε, βρέθηκε ένα αντιεροπορικό όπλο και ένα αμερικανικό αυτοκίνητο Chevrolet.
Τα στελέχη του ΣΔΟΕ εξήγησαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα το καναδέζικο αντιαεροπορικό είναι λυμένο, δηλαδή αποσυναρμολογημένο, ωστόσο δεν γνωρίζουν εάν είναι πλήρως λειτουργικό ή όχι. Στο σημείο βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή πυροτεχνουργοί προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά και το εσωτερικό του αυτοκινήτου για να δουν εάν υπάρχει μέσα σε αυτό οπλισμός. Το απόγευμα προχθές, σε έρευνα που πραγματοποίησε η Ελλάς με την παρουσία τριών εισαγγελέων στο σπίτι του καταζητούμενου επιχειρηματία στη Βούλα, βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, ενώ στο σπίτι του, στο παλιό Φάληρο, εντοπίστηκαν άλλα 13 πυροβόλα. Αυτές ήταν δηλαδή οι εξελίξεις όσον αφορά με τον πάλι τον καταζητούμενο αυτόν τον επιχειρηματία. Φαίνεται πως και τις επόμενες μέρες όλοι και κάτι ακόμα θα βρεθεί, μιας και στο σπίτι του από διάφορα δημοσιεύματα που είδαμε και φαντάζομαι είδατε και εσείς, βρέθηκε πραγματικά ένα ολόκληρο μουσείο από φωτογραφίες του Χίτλερ, από σβάστικες, όπλα. Σαν όπως πως διαβάσαμε σε μια εφημερίδα, κομμαντατούρα η βίλα του πάλι. Αυτό ακριβώς ήταν λοιπόν η βίλα του καταζητούμενου αυτού επιχειρηματία. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα άλλο, γιατί ναι, μεν βλέπουμε από τη μία την άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Από την άλλη, φαίνεται πως στον Άριο Πάγο πλέον πετάει το μπαλάκι ο ανακριτής, ο αεροπαγήτης ειδικός ανακριτής, Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, ο οποίος είχε αναλάβει να αποφανθεί επί της παραγραφής ΙΜΗ των αδικημάτων που αντιμετωπίζει ο πρώην Υπουργός Οικονομικός Γιώργος Παπακοσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Να σημειωθεί ότι ο πρώην Υπουργός κατηγορείται για νόθευση εγγράφου, απιστία στην υπηρεσία και παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσαλαγανίδης με σχετικό του έγγραφο δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη υπέρ ή κατά της παραγραφής των αδικημάτων, μεταθέτοντας την οριστική κρίση για το εν λόγω θέμα στο Συμβούλιο του Άριου Πάγου, το οποίο καλείται πλέον να λύσει τον γόρδιο αυτό νομικό δεσμό. Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός θεωρεί απαραίτητο πριν ξεκινήσει ο ίδιος την ανάκριση να έχει επιληθεί αυτό το σοβαρό νομικό ζήτημα ώστε να αποφευχθεί η διενέργεια άσκοπων ανακριτικών ενεργειών. Το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται με τη Βουλή της Μίας Μέρας που συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου και αυτό διότι σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, εάν έχουν παρέλθει δύο κοινοβουλευτικές περίοδοι χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, επέρχεται αποσβεστική προθεσμία. Γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι εξαλείφεται το αξιόπινο και η πολιτεία χάνει το δικαίωμά της να κινήσει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία σε βάρος πρώην Υπουργού. Με βάση όμως τα νέα δεδομένα, η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εποπτεύοντα αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Αναστάσιο Κανελόπουλο, ο οποίος θα διατυπώσει την πρότασή του για το κρίσιμο αυτό θέμα στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο στη συνέχεια με βούλευμά του θα αποφασίσει εάν έχει επέλθει ή όχι παραγραφή των αδικημάτων. Την ίδια στιγμή που ο Άριος Πάγος αλλά και οι αντισαγγελείς προσπαθούν να βγάλουν, όπως πούμε, να λύσουν το γόρδιο αυτό νομικό δεσμό για το αν πρέπει ή όχι να παραγραφούν τα δικήματα του Παπακοσταντίνου. Την ίδια στιγμή, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Γιώργος Παπανδρέου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι Bloomberg, παραδίδει μαθήματα στις ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά από την εμπειρία αυτή που είχε η Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τι μπορεί να μάθει η Ουάσιγκτον από την εμπειρία σας», λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει πραγματικό οικονομικό πρόβλημα όπως η Ελλάδα, αλλά πρόκειται για ένα καθαρά πολιτικό πρόβλημα που θέτει και το ερώτημα είναι αν είναι αξιόπιστες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι η χώρα μας απέφυγε τη χρεοκοπία. Και ότι ο ίδιος στην κρίσιμη ώρα ζήτησε συνένεση και δημιούργησε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Είπε ακόμη ότι από μεγαλύτερο έλλειμμα που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα ήταν αυτό της αξιοπιστίας. Πάμε όμως να δούμε και το σχετικό βίντεο που μιλά ο κύριος Παπανδρέου. Σε μισό λεπτό θα το δούμε το βίντεο. Μέχρι τότε να ρίξουμε μια ματιά, να πούμε δηλαδή ότι την άκουσες την συνέντευξη. Γιατί κάποια στιγμή γυρνάει και λέει ο παρουσιαστής του Γιώργου Παπανδρέου, του λέει: «Μα καλά θα μας τρελάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ». Και πραγματικά φαίνεται πως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να τρελάνει και τους Αμερικανούς, αλλά φαίνεται πως έχει τρελάνει αρκετά και τους Έλληνες. Ας περάσουμε να δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε.
What will it take to get out of the debt crisis Athens has experienced? George Papandreou was Prime Minister of Greece during the debt crisis. He joins us today from Baltimore. Mr. Prime Minister, good morning. Good morning, Tom. It's great to be with you this morning. What can Washington learn from your experience in Athens? Well, first of all, I did everything I could to avoid default. So it's, and we did, we avoided default. So it's incredible that nobody really believed around the world that we would get so close to a U.S. default. And it's incredible that this is happening. Obviously, there's a political game of chicken being played here. And, you know, accidents can happen. But I think what is amazing is that there's no really inherent problem in the U.S. economy that the U.S. is facing. We had a real problem in Greece. The U.S. economy seems to be moving out of recession. There are growth prospects, and obviously growth prospects will deal with the issue of both the deficit and the debt. So this is simply a political problem, but a political problem poses a problem around the world, because what it does is it says, is America credible? When I was facing the problem in the markets, I had three deficits. One was the budget deficit, the other one was the current account deficit, the third was the credibility deficit. And my worst problem was the credibility deficit. Now, if the U.S. Mm-hmm. loses credibility because of the political process, that will be a huge problem for the world. If Greece was ready to, because of right. Greece, as you know, Greece was as 1% of GDP around the world. Had we had a problem, we could have created a depression around the world. You can imagine the problems that the right. U.S. will create. How do you solve the problem of the opposition not believing you? You had that problem, and the Republicans don't seem to want to sign on to what the administration is telling them. That's a good question. It's somewhat incredible that a somewhat smaller group, and I assume that this is not the total numbers of Republicans, but a smaller group in the Republican Party, can be able to keep the whole political process hostage and actually blackmail using a nuclear bomb, in a sense, a political nuclear bomb. What I did is I said, we need a wider consensus. I asked for a referendum. It ended up in a political coalition, which created a wider consensus to get through. And I understand, Mr. Prime Minister, that that works within the government structure of a parliamentary system. You grew up in San Francisco, in Minneapolis. You went to Amherst College. How do you translate the parliamentary system and that consensus building over to the reality of what we have between House, Senate, and administration? Well, there are checks and balances in the U.S., which have been very important, and this is part of the Madisonian tradition. But, of course, if you use these checks and balances in a way to freeze and simply bring politics into a gridlock, that is destroying the whole concept of democracy. The parliamentarian system has its problems, too, but it has maybe more of a potential for creating a culture of coalitions and compromises and working together. But I think the main issue is, how do you give your citizens a voice? Because I think if we could give the citizens of the United States, or as we tried to do in Greece through a referendum about these issues, you know, sometimes sanity, you can find more sanity in our citizens. Yeah. You're killing me, Mr. Prime Minister. A referendum here would just be about the last straw. I want to ask you about the influence of credit default swaps, because the price of credit default swaps on U.S. debt, basically an insurance policy against a government default in the U.S., has been rising. And you certainly saw that happen in Greece when you were Prime Minister as well. Are government leaders unable to avoid these barometers of confidence, of perception? Well, I think what our problem is that you know, markets are global and very strong, and politics is local, and we have very little transparency in some of these transactions. So market sentiment can be at some times logical and positive. Otherwise, it can other times can be very irrational and can hit you no matter what you do. So we were taking, you know, important measures. We've made great strides in Greece.
But the markets, the CDSs, were going up and up and up, and that obviously created huge problems in the bond markets and in our possibilities to access the markets ourselves. So these are problems we have to deal with in the financial world. Well, we have other issues such as major tax havens and offshores that have been siphoning off taxes not only from Greece but from around the world. These are types of problems we have to work together in cooperation, so, and I would to deal with in the financial sector. In terms of dealing with the bond market, about a year ago, the meme that was going around the internet was Spain is not Greece. To keep this in perspective, the U.S. Είδαμε το απόσπασμα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό Λεφτά υπάρχουν, να παραδίδει μαθήματα οικονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τρελαίνοντας παρουσιαστές, αλλά φαντάζομαι και ομογενείς που τον παρακολούθησαν. Ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επίσης, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα δείτε και το πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας με την Άννα Μορφούλη. Και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ελληνικής αλλά και διεθνούς επικαιρότητας. Καλημέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση μέσα από τις οθόνες των κινητών, των υπολογιστών σας αλλά και των τάμπλετ σας μέσα από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με το πραγματικά πιο γρήγορο live streaming που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Είμαστε εδώ πέρα, αναλύσαμε σημαντικά θέματα στην προηγούμενη μας ώρα. Είδαμε για τον Παπακωνσταντίνου, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Είδαμε για τον καταζητούμενο επιχειρηματία, τον Πάλι, που ήταν και πρώην μέτοχος εφημερίδας πρώτου θέματος. Είδαμε ότι πλέον έγινε η άρση της ασυλίας των βουλευτών. Πάμε όμως να δούμε ακόμα ένα θέμα που φαίνεται πως έχει απασχολήσει αρκετά. Την παρέμβαση της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών προκάλεσαν οι καταγγελίες πολιτικών προσώπων ότι τα τηλέφωνά τους παρακολουθούνται από τις αρχές. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΑΕ, δηλαδή η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, αναφέρει ότι δεν έχει γίνει ούτε μία καταγγελία πολιτικού ή κόμματος. Προφανώς με αφορμή, λέει, μάλλον τα δημοσιεύματα περί αναφορών του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για παρακολούθηση τηλεφώνων, τονίζοντας παράλληλα ότι στους ελέγχους που έχει διεξάγει δεν έχει διαπιστώσει παράνομες παρακολουθήσεις επικοινωνιών από τις κρατικές αρχές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που θα ελέγχει τη διάθεση κινητών συσκευών παρακολούθησης, τα λεγόμενα όπως λέγονται βαλιτσάκια, ενώ μιλάει και για έκδοση ειδικού φυλαδίου που θα περιλαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας των χρηστών σε συνεργασία με τους παρόχους. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΑΔΑΕ αναφέρεται σχετικά με τα αναφερόμενα σε δημοσιεύματα του τύπου και τις συζητήσεις που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με παρακολουθήσεις τηλεφωνικών και άλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιθυμεί να παρατηρήσει τα ακόλουθα. Πρώτον, τα αναφερόμενα είναι αόριστα και δεν παρέχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ελεγχθούν από την αρχή. Δεύτερον, νόμιμες παρακολουθήσεις επικοινωνιών διεξάγονται πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί άρσης απορρίτου. Οι αποφάσεις διατάξεις για άρση απορρίτου που είναι δυνατόν να αφορούν περιεχόμενο ή και δεδομένα επικοινωνίας εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες και μόνο κρίνουν τη σκοπιμότητα της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης άρσης απορρίτου. Η ΑΔΑΕ πραγματοποιεί ελέγχους στα συστήματα και τα αρχεία που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των διατάξεων άρσης απορρίτου, τόσο των παροχών υπηρεσιών επικοινωνιών, όσο και των αρμόδιων κρατικών αρχών. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, αφορά μόνο την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, χωρίς να εξετάζει την κρίση των δικαστικών αρχών. Παρακολουθήσεις μέσω συστημάτων που διαθέτουν οι πάροχοι και οι κρατικές αρχές για την υλοποίηση των διατάξεων άρσης απορρίτου δεν έχουν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους της ΑΔΑΕ. Παράνομες παρακολουθήσεις επικοινωνιών με παρέμβαση τρίτων στα δίκτυα των παροχών έχουν διαπιστωθεί από την ΑΔΑΕ κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί, είτε αυτεπάγγελτα είτε μέσα από καταγγελία, και σε όποιες περιπτώσεις εντοπίζεται ευθύνη των παροχών, επιβάλλονται οι νόμιμες διοικητικές κυρώσεις. Σημειώνεται πάντως ότι πρόκειται για ελάχιστες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, παρατίθενται
σε τις εκθέσεις πεπραγμένων της αρχής. Η ΑΔΑΕ προβαίνει σε έλεγχους όταν δέχεται συγκεκριμένες καταγγελίες από πολίτες, χρήστες υπηρεσιών επικοινωνιών για πιθανή παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών τους και ενημερώνει πάντοτε εγγράφως τους καταγγέλλοντες για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η ΑΔΑΕ δεν έχει δεχθεί πρόσφατα καταγγελία από πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα για πιθανή παραβίαση του απόρριτου των επικοινωνιών του. Σε ό,τι αφορά τα αναφερόμενα περιφορητών, συσκευών παρακολούθησης επικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας, βαλιτσάκια, η ΑΔΑΕ έχει επαναλημμένα επισημάνει την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για τον έλεγχο της διάθεσης των συσκευών αυτών στην αγορά. Σε ορισμένες θερματικές τηλεφωνικές συσκευές είναι καταρχήν δυνατή λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας παράνομη παρέμβαση με σκοπό την υποκλοπή των επικοινωνιών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προωθείται από την ΑΔΑΕ σε συνεργασία με τους παρόχους που είναι και οι κατανόμων υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά τους κινδύνους παραβίασης του απορρίτου, έκδοση ειδικού φυλαδίου που θα περιλαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας των χρηστών. Πάντως, την ίδια ώρα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ανδρέας Λαμπρινόπουλος, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κύριος Δραβίλας, εισηγείται τη διενέργεια ελέγχου από τη συγκεκριμένη αρχή στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο κύριος Δραβίλας υπενθυμίζει ότι έχει παρέλθει περίοδος 2 ετών από τον τελευταίο έλεγχο που διεξήγαγε η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών και δεδομένου ότι το στο διάστημα αυτό που έχει μεσολαβήσει έχει λάβει χώρα αλλαγή στη διοίκηση της υπηρεσίας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα συγκυρία, επισημαίνει την ανάγκη διεξαγωγής του σχετικού ελέγχου το συντομότερο δυνατό. Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας αναφέρει επίσης στην επιστολή του ότι η πρωτοβουλία εναπόκειται αποκλειστικά σε διακριτική ευχέρεια της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών και διαβεβαιώνει ότι παραμένει στην διάθεση του κ. Λαμπρινόπουλου για κάθε συνδρομή που τυχόν απαιτηθεί για την απρόσκοπη διεκπαιρέωση του έργου του. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όπως ακούμε καθημερινά και αναλύουμε και εδώ πέρα και εμείς όσο μπορούμε, η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει φέρει πραγματικά σε απελπιστικές καταστάσεις πολλούς ανθρώπους, έχει φέρει σε καταστάσεις τόσο άσχημες και πόσο μάλλον κάποιους που είναι και οικογενειάρχες, που έχουν παιδιά, που έχουν χρέη. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έγινε σήμερα, Κυριακή, ήταν ενός οικογενειάρχη, ο οποίος λίστεψε μια τράπεζα. Μια πρωτοφανής, λοιπόν, ιστορία απόγνωσης και ανθρώπινου δράματος κρύβεται πίσω από τον δράστη της ληστείας που σημειώθηκε σε Κεντρική Τράπεζα των Ιωαννίνων μέρα μεσημέρι. Ένας άντρας, λοιπόν, 45 ετών, πατέρας 2 παιδιών, βουτυγμένος στα χρέη, κρατώντας με το τρεμάμενο χέρι του ένα μαχαίρι, εισήλθε στο υποκατάστημα της Γενικής Τράπεζας και απέτησε τις εισπράξεις. Δίχως να απειλήσει κανέναν, έβαλε στις τσέπες του 11.140 ευρώ και εξήλθε ανενόχλητος. Εν συνεχεία επισκέφτηκε μία άλλη τράπεζα και κατέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε λογαριασμό εταιρείας. Μέσα σε ένα φορτισμένο ουσιαστικά συναισθηματικό κλίμα, νιώθοντας ενοχή για την πράξη του, έσπευσε να δει τη σύζυγό του που εργαζόταν σε φούρνο 150 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Λίγες ώρες μετά, οι άνδρες ασφάλειας των Ιωαννίνων το συνέλαβαν. Ήταν, όπως ανακοίνωσαν, ήταν ερασιτέχνης, μπήκε στην τράπεζα με ακάλυπτο το πρόσωπό του και όταν έφτασε στο ταμείο, φόρησε την κουκούλα. Ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή του, ενώ σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ανέφεραν πηγές εχθές στο ζούγκλα.gr. Πρόκειται για έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας με λευκό ποινικό μητρό. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν Έλληνα τις αρχές. Όπως εκατομμύρια πολίτες και ο ίδιος ασφικτιούσε από τα χρέη. Καθημερινό φαινόμενο είναι αυτό, άλλωστε. Καθημερινό φαινόμενο, ναι. Διατηρούσε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, η κρίση τον οδήγησε στην απόφαση να βάλει λουκέτο. Δεν τα παράτησε. Προσπάθησε να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας σε κατάστημα βρεφικών και παιδικών ειδών για να βγάλει τα προς το ζήν. Η σύζυγός του εργάζεται σε φούρνο και συνείσφερε όσο μπορούσε στον οικογενειακό κορβανά. Ωστόσο, η θηλιά γύρω από το λαιμό του έσφυγε καθημερινά, όπως ακριβώς συμβαίνει με εκατομμύρια πολίτες που επλήγησαν από τα μνημόνια. Είναι, όπως είπαμε, καθημερινό φαινόμενο και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Μέγας, όπως ονομάζεται, ουσιαστικά λίστεψε τη μία τράπεζα για να ξεπληρώσει τα χρέη του σε κάποια άλλη τράπεζα. Δεν ήταν δηλαδή ουσιαστικά ότι έκανε απλά μια ληστεία για να
περάσει με τα χρήματα καλά. Ήταν θέμα ανάγκης. Να διαβάσουμε όμως λίγο αναλυτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, στην επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου αναφέρεται: εξιχνιάστηκε άμεσα, ύστερα από κατάλληλα αξιοποίηση στοιχείων και συντονισμένες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, η σημερινή ένοπλη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα των Ιωαννίνων. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 45χρονος συμμεταπός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη ληστεία έξω από το σπίτι του στα Ιωάννινα. Ειδικότερα, ο χρόνος που είναι γραμμένη ανακοίνωση είναι χθες, γι' αυτό και λέμε ότι ειδικότερα σήμερα και ώρα στις 8 και 7 ο δράστης εισήλθε σε τράπεζα και με την απειλή μαχαιριού ακινητοποίησε τις υπαλλήλους και αφαίρεσε από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 11.140 ευρώ. Όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα, ο 45χρονος μετά τη διάπραξη της ληστείας πήγε σε άλλη τράπεζα και κατέθεσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας. Ο συλληφθής, ο οποίος εξεταζόμενος ομολόγησε την πράξη του, θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την ληστεία αυτή που έκανε ο 45χρονος πατέρας. Κρίμα που έγινε όλο αυτό. Ναι. Βέβαια είναι, όπως είπαμε, καθημερινή εικόνα άνθρωποι να χρωστούν, να έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην ξέρουν πια τι να κάνουν. Και η απόγνωση τους οδηγεί σε ακραίες πράξεις. Σε ακραίες πράξεις, όπως ακριβώς και ο επόμενος που θα συζητήσουμε. Ο οποίος με πιστόλι, λοιπόν, απείλησε τον υπάλληλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου, Κρήτης, ένας 50χρονος. Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν είδε τον υπάλληλο να επιχειρεί να αφαιρέσει το υδρόμετρο του σπιτιού του λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη στη Νέα Αλικαρνασσό. Τόσο ο υπάλληλος όσο και οι συναδέλφοι του τράπηκαν σε φυγή όταν είδαν μπροστά του τον μενόμενο ιδιοκτήτη της κατοικίας. Στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας με τον 50χρονο να οδηγείται στο κρατητήριο. Σύμφωνα με άρθρο του Κρέτα Live, οι υπάλληλοι της δημοτικής επιχείρησης έχουν υποβάλει μήνυση εναντίον του. Είναι ακριβώς βασικά, Κυριακή, αυτό που ακριβώς είπες, ότι η άσχημη αυτή οικονομική κατάσταση φέρνει και ακραίες συμπεριφορές. Ναι. Φαίνεται όμως πως κραυγή αγωνίας έχουν δώσει οι υπάλληλοι στο Ίδρυμα για τους τυφλούς. Έτσι, η Ομοσπονδία Τυφλών, ΕΟΤ, ο επίσημος δηλαδή κοινωνικός εταίρος της πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και το Σωματείο Μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών καλούν σήμερα, την 5η 17 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα, έξω από το χώρο του Ιδρύματος Λασκαρίδιο Στέγη, στη Βασιλέως Αλεξάνδρου 14 στο Μαρούσι, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συνέντευξη τύπου με αφορμή το ευνίδιο κλείσιμο του ιστορικού προνοιακού Ιδρύματος για τυφλούς Λασκαρίδιο Στέγη, το οποίο από το 1938 έως και το καλοκαίρι του 2013 παρήχε ανελιπώς μη εξαιρουμένων των χρόνων της γερμανικής κατοχής φιλοξενία σε άπορες ενήλικες, τυφλές, γυναίκες. Να δούμε όμως και αναλυτικά το κάλεσμα. Καλούμε τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κύριο Κεγκέρογκου, την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του ίδιου Υπουργείου, κυρία Μπέκου, την Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Διοικητικό Συμβούλιο του προαναφερθέντος Ιδρύματος, το οποίο αρνείται να συναντηθεί με τους υπεύθυνους φορείς των τυφλών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πρώην τρόφιμο, ευαισθητοποιημένο πολίτη, συγγενή ή κηδεμόνα σε συνέντευξη τύπου, προκειμένου να διευκρινιστούν οι οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπήκε λουκέτο στο Ίδρυμα, να συναναποφασιστεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη με σκοπό το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάλυση και θέση σε εκαθάριση του Ιδρύματος και να περιέλθουν τελικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος ως μόνο αρμόδιο να συνεχίσει τη λειτουργία του με άξονα και τους σκοπούς των δωρητών προς όφελος των τυφλών της χώρας. Από την άλλη όμως φαίνεται πως συμβαίνει και κάτι καλό. Μιας και με έκπτωση 70% θα μπορούν να προμηθεύονται το ηλεκτρικό ιδρύματα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που έχουν κοινοφελείς σκοπούς.
Είναι κάτι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι μια ανάσα, ας το λέγαμε. Το μέτρο έτσι αυτό το εξήγηλε ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου. Η ρύθμιση αυτή θα προβλέπεται με τροποποίηση του άρθρου 17 του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινοφιλείς σκοπούς θα χαρακτηρίζεται υπηρεσία κοινής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινοφελούς χαρακτήρα που στηρίζουν ευάλωτους πελάτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η έκπτωση 70% στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος θα αφορά σε όλα τα κοινωνικά, δημοτικά και εκκλησιαστικά συσίτια, σε όλα τα δημοτικά και κοινωνικά παντοπολία, στα φαρμακεία και στα κοινωνικά φαρμακεία, σε όλες τις σύγχρονες κοινωνικές δομές ανθρώπινης αλληλεγγύης. Στην ομιλία του, ο Υπουργός, αναφερόμενος σε κυρίως αντικείμενο του νομοσχεδίου, παραδέχθηκε ότι ο σχεδιασμός διήσχυσης των ΑΠΕ ήταν προβληματικός. Κάτι που όμως δεν αποτελεί μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Λοιπόν, απ' την άλλη, φαίνεται πως φέτος πραγματικά πολύ νωρίς, Κυριακή. Ετοιμάστηκε, όντως, δηλαδή ούτε καν άνοιξη δεν έχει έρθει ακόμα. Ετοιμάστηκε λοιπόν η νέα τουριστική καμπάνια. Βέβαια, από τη μία καλό είναι αυτό. Ναι, καλό είναι. Εντάξει, ο κόσμος θα το δει όλο τον καιρό. Θα έρθει, θα έχουμε μάλλον περισσότερους φέτος τουρίστες στη χώρα. Αν είναι και καλό το διαφημιστική αυτή η καμπάνια. Λοιπόν, για πες μας, τι έγινε. Νωρίτερα λοιπόν από κάθε άλλη χρονιά, όπως είπαμε, ξεκινάει η επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Τουρισμού για τη νέα τουριστική περίοδο, τόνισε η αρμόδια Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη σε συνέντευξη τύπου. Όπως είπε, ήδη από το Σεπτέμβριο τρέχουν διαφημιστικές πρωτοβουλίες για τη νέα χρονιά, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τον Απρίλιο, με έμφαση στο διαδίκτυο. Που είναι και πλέον διαδεδομένος τρόπος για να ενημερώνεται ο κόσμος. Έτσι, στην εναρκτήρια ομιλία της, Υπουργός, με αφορμή την παρουσίαση των επικοινωνιακών δράσεων του Υπουργείου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο στόχος είναι η σύνδεση των τουριστικών προϊόντων με την παραγωγή και αυτό είναι το όραμα για την ελληνική κοινωνία. Υπενθυμίζονται ότι βάσει με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΤΕ στο 9μηνο του έτους μέσω των 17 μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας, έφτασαν στην Ελλάδα 11,4 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες έναντι 10,3 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Και στο σύνολο των αεροδρομίων υπήρξε αύξηση με εξαίρεση τη Σάμο, όπου οι αφίξεις παρουσίασαν μείωση 3,95%. 11,4 εκατομμύρια, δηλαδή άλλη μια Ελλάδα ήρθε ουσιαστικά στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε λίγο στους υπαλλήλους των ΑΕΗ, μιας και φαίνεται ότι σε λειτουργία είναι από εχθές το πρωί η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαθεσιμότητας. Η διαδικασία αυτή αφορά τους εργαζομένους των πανεπιστημίων, τα οποία δεν έχουν αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους καταλόγους με τα στοιχεία των υπαλλήλων τους. Σύμφωνα και με τη σχετική ρύθμιση, οι υπάλληλοι έχουν περιθώριο 5 ημερών μέχρι τη Δευτέρα, προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και τα προσόντα τους, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι υπάλληλοι δεν πειθαρχήσουν με αυτό, που βέβαια είναι σαν να βάζουν τα δάχτυλά τους, να βγάζουν τα μάτια τους, θα τεθούν αυτομάτως σε αργία. Έτσι, υπενθυμίζεται ότι στο μέτρο της διαθεσιμότητας υπάχτηκαν 8 πανεπιστήμια. Από αυτά, μόνο 2, το Οικονομικό και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, απέστειλαν τα στοιχεία τους, ενώ τα στοιχεία που απέστειλαν τα Πανεπιστήμια Ιωαννίων και Θεσσαλίας αμφισβητούνται από τους συλλόγους των διοικητικών υπαλλήλων. 4 ιδρύματα Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο, Μετσόβιο και Πατρών δεν έχουν αποστείλει καθόλου στοιχεία. Οι διοικητικοί υπάλληλοι διανύουν την 6η εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων, ενώ σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα με όλα αυτά που συμβαίνουν, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι υπηρεσίες τροχέας με σκοπό την βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και την αναβάθμιση του επίπεδου της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας διενεργούν καθημερινά συστηματικούς ελέγχους για την αποτροπή των παράνομων σταθμεύσεων και τη βεβαίωση αντίστοιχων παραβάσεων. Βεβαιώθηκαν συνολικά 438 παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων, εκ των οποίων
220 σε ΙΧ, 22 σε δίκυκλα και 8 σε φορτηγά. Επίσης αφαιρέθηκαν 173 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας από ΙΧ αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν αμείωτα. Πάντως, βέβαια να πούμε ότι τα πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές είναι αρκετά τσουχτερά. Θα λέγαμε την ίδια στιγμή, θέλουμε μέρες βασικά να το αναφέρουμε μάλλον αυτό το θέμα, μιας και πολλοί είναι αυτοί που μας λένε ακούμε ότι θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις και φέτος το 2014. Το ακούσαμε και εμείς, το διαβάσαμε και εμείς. Από την άλλη όμως, βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και διαβεβαιώνει ουσιαστικά τον κόσμο ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις το 2014. Σημειώνοντας ότι παράλληλα έχει ψηφιστεί ότι το ίδιο ισχύει δηλαδή και για τις επικουρικές αλλά και για τα εφάπαξ. Ότι το ίδιο θα ισχύσει και εκεί. Πάντως, σε τηλεοπτικό κανάλι που μίλησε ο κύριος Βρούτσης, τόνισε ότι όπως το 2013 κλείνουμε το απολύτως εντός στόχων και προβλέψεων, έτσι και το 2014, αν και έτος μειωμένη συμμετοχή του κρατικού μηχανισμού στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα στην ομαλή ροή της συνολικής χρηματοδότησης των συντάξεων. Οι κύριες συντάξεις δεν θα θυγούν σε καμία περίπτωση, ενώ για τις επικουρικές και τις παροχές εφάπαξ θα εφαρμοστούν οι ήδη ψηφιστέντες νόμοι. Η διαβεβαίωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν καθίσει και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Η συζήτηση με την οποία θα διεξαχθεί υπό την δαμόκλειο σπάθη των ελλημάτων των ταμείων, καθώς και της μειωμένης κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για την επόμενη χρονιά. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η ταλαιπωρία 300.000 και πλέον ιδιοκτήτων, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά, που προέβλεπε ο νόμος Παπακοσταντίνου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Σταύρος Καλαφάτης, προβλέπεται ότι όσοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε διαδικασίες νομοποίησης είτε με παλιότερους νόμους ή με τον νόμο Καλαφάτη υποχρεούνται προκειμένου να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν εκτός των άλλων και δελτίο δομικής στρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας, ανάλογα με τον τύπο του κτηρίου, ώστε να ολοκληρωθεί και η νομοποίηση του αυθαιρέτου. Τα δύο δικαιολογητικά προβλέπονται και από τον νόμο Καλαφάτη και από τον νόμο Πάπα Κωνσταντίνου, που κηρύχθηκε όμως αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τον νόμο Παπακοσταντίνου, η κατάθεση των δικαιολογητικών ορίστηκε για την δεύτερη φάση τακτοποίησης, με αποτέλεσμα λιγότεροι από 100 ιδιοκτήτες να έχουν υποβάλει ήδη δελτίο τροτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας. Όταν ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός, οι ιδιοκτήτες δεν ήξεραν αν έπρεπε ή όχι να καταθέσουν τα εν λόγω δικαιολογητικά. Πάντως, να πούμε ότι με τον νέο νόμο, ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν. Αλλιώς η υπαγωγή των αυθαιρέτων στον νόμο θα είναι άκυρη. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που επικαλείται το δημοσίευμα, η ασυνέχεια αυτή έχει δημιουργήσει προβλήματα σε συναλλαγές μεταξύ ιδιοκτητών και μηχανικών, καθώς πολλοί από τους τελευταίους ζητούν πρόσθετη αμοιβή. Το ΙΠΕΚΑ πάντως επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να καταβάλουν επιπλέον αμοιβή, καθώς τα δύο δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον φάκελο τακτοποίησης. Ωστόσο, οι αμοιβές είναι ελεύθερες, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας άλλος φορέας δεν μπορεί να παρέμβει στις συναλλαγές. Ταυτόχρονα έρχονται και πληστηριασμοί. Ναι, τα είχαμε όλα. Θα έχουμε και πληστηριασμούς λοιπόν. Λοιπόν, για 15.000 δανειολήπτες, οι οποίοι αν και έχουν τη δυνατότητα της συνεπούς πληρωμής των οφειλών τους από στεγαστικά δάνεια, εντούτοις κρύβονται πίσω από την απαγόρευση της διενέργειας πληστηριασμών. Σύμφωνα με το Έθνος, για αυτούς έρεται η προστασία της κύριας κατοικίας, όπως και για εκείνους με οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ. Για τους τελευταίους, μάλιστα, εξαιρούνται
εξαιρούνταν από το σφυρί οποιοδήποτε ακίνητο και αν είχαν στην ιδιοκτησία τους. Σύμφωνα πάντως με Αθηναϊκή Εφημερίδα, οι τράπεζες έχουν εντοπίσει τις περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι διαθέτουν και τραπεζικές καταθέσεις καθώς και άλλα ακίνητα και παρόλα αυτά διαπιστωμένα αφήνουν απλήρωτες τις δόσεις των δανείων τους. Έτσι, με αποτέλεσμα όλα αυτά, μάλλον λόγω αυτού είναι άφαντοι, είναι 69.466 φορολογούμενοι άφαντοι. Μόνο οι 275.652 από τους 345.118 φορολογούμενους που κλήθηκαν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους, προσήλθαν τελικά στην εφορία. Οι υπόλοιποι 69.466 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα ανταποκριθεί στο κάλεσμα της εφορίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Και σημειώνεται ότι όσοι φορολογουμένοι δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους και έχουν πιστωτικό καθαριστικό σημείωμα, δεν πρόκειται να το παραλάβουν μέχρι την υποβολή τους. Εξάλλου, όσοι φορολογούμενοι έχουν χρεωστικό ή καθαριστικό, οι δηλώσεις τους θα εκαθαριστούν κανονικά, ενώ κινδυνεύουν με την επιβολή πρόσθετων φόρων για τη μη υποβολή των δικαιολογητικών. Ακούσαμε και τα οικονομικά μας θέματα για σήμερα. Νομίζω ότι λίγα ήταν τα ευχάριστα από αυτά. Πληστηριασμούς ακούσαμε, δελτία τροτότητας για τα φθαίρετα. Να πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα διεθνή που είναι πραγματικά πιο ευχάριστα. Και ερχόμαστε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και εδώ μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και τα διεθνή. Έτσι λοιπόν, ένα εντυπωσιακό βίντεο που πραγματικά κόβει την ανάσα έδωσε στη δημοσιότητα η Red Bull 12 μήνες από την ελεύθερη πτώση ρεκόρ που έκανε από ύψος 39.045 μέτρων ο Αυστριακός Φέλιξ Μπάουμκάρτνερ. Είναι η πτώση έτσι όπως την κατέγραψε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο σκάφανδρό του και αποτυπώνει αυτά που ακριβώς έβλεπε ο ίδιος. Το βίντεο μάλιστα καταγράφει όμως και μια δραματική στιγμή που έζησε τόσο ο ίδιος Αυστριακός Φέλιξ, όσο και εκατομμύρια άνθρωποι που παρακολουθούσαν το εν λόγω άλμα στη ζωντανή μετάδοση. Περίπου 25 δευτερόλεπτα μετά το άλμα στο κενό, ο ρυψοκίνδυνος άλτης άρχισε να περιδινίζεται επικίνδυνα και να χάνει τον έλεγχο. Η εικόνα της γης που στριφογυρίζει μπροστά στα μάτια του, αλλά και οι ενδείξεις με τους παλμούς της καρδιάς που απεικονίζονται στην κάμερα, αποτυπώνουν ανάγλυφα τις δραματικές στιγμές που έζησε ο εν λόγω άνθρωπος. Πάμε να δούμε το βίντεο, το πραγματικά συγκλονιστικό αυτό βίντεο και επιστρέφουμε.
πραγματικά σίγουρα ένα συγκλονιστικό βίντεο. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα αυτό. Γενικώς είναι αυτό που συζητάγαμε κιόλας. Ούτε ελεύθερη πτώση δεν νομίζω εγώ ότι πάλι θα έκανα. Το έκανα. Άμα το έκανες, μπορεί να το προσπαθούσα. Μπορεί να έρθουμε εδώ τουλάχιστον για να το δοκιμάσω μετά. Λοιπόν, θα το παρουσιάσουμε κιόλας, άμα... Ναι, θα είναι όντως και αυτό συγκλονιστικό. Άμα το κάνουμε, το παρουσιάσουμε. Ναι, να κάνουμε έτσι τέτοιες δραστηριότητες διαφορετικές, να τις κάνουμε και ρεπορτάζ μετά. Εδώ ο φίλος Ανέστης και συνάδελφος, εσύ Ανέστη θα έκανες ελεύθερη πτώση. Α, έχεις κάνει. Μπράβο. Εσείς, κύριε Νίκο, θα κάνατε ή δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο και αυτό βίντεο. Αφού άφωνοι έμειναν οι επιβάτες του Διεθνούς Αεροδρομίου στη Μελβούρνη όταν είδαν ένα τραυματισμένο καγκουρό να κάνει την εμφάνισή του στο χώρο του τερματικού. Άμεσα στο σημείο, όπως ήταν λογικό, έσπευσαν μέλη της αρμόδιας υπηρεσίας για την προστασία άγριων ζώων, άγριας πανίδας, προκειμένου να κινητοποιήσουν το μαρσιποφόρο και να το οδηγήσουν πίσω στο φυσικό του περιβάλλον. Τελικά το καγκουρό μπήκε στο εσωτερικό ενός φαρμακείου, όπου και κινητοποιήθηκε με τη βοήθεια υπνοτικού. Ο Cyrus είχε χτυπηθεί νωρίτερα από ένα αυτοκίνητο, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μελβούρνης είναι χτισμένο σε μια περιοχή όπου η εμφάνιση καγκουρού δεν αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο. Όμως πάμε να δούμε και το βιντεάκι. Το βιντεάκι και επιστρέφουμε. Inside the camera, so like, can I talk to you later? It's not bigger than this place. Καγκουρό που μπήκε μέσα στο φαρμακείο, μάλλον... Πάντως είναι πολύ περίεργο που μπήκε στο φαρμακείο, λες και το γνώριζε. Το γνώριζε ότι είμαι χτυπημένο θα μπω στο φαρμακείο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η προστασία της άγριας πανίδας και θα επιστραφεί, μάλλον λογικά θα έχει ήδη επιστραφεί στο φυσικό του περιβάλλον. Ευτυχίες γεγονός ότι το πήγανε πίσω. Ήταν πολύ όμορφο και ειδικά εκείνη την ώρα που έδειχνε και το κοντινό με τα μάτια αυτά που είχαν πραγματικά θλίψει εκείνη την ώρα. Μάλλον πονούσε το καημένο. Λοιπόν, να πάμε όμως σε κάτι πολύ ευχάριστο και πολύ σημαντικό, μιας και η Κυριακή. Ένας λοιπόν δισεκατομμυριούχος δώρησε 65 εκατομμύρια δολάρια σε 5 πανεπιστήμια. Ο γνωστός δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης μεγάλων ορυχείων σε ολόκληρη την Αυστραλία, Andrew Forrest, προσέφερε σε 5 πανεπιστήμια της χώρας 65 εκατομμύρια, όπως είπαμε, δολάρια, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στον τομέα των ερευνών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπική δωρεά που γίνεται στην Αυστραλία και η σχετική υπόσχεση από τον μεγιστάνα των ορυχείων δόθηκε κατά τη διάρκεια μιας χοροεσπερίδας που είχε οργανώσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αυστραλίας και στην οποία παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Τόνι Άμποτ. Η περιουσία του Φόρεστ υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 5 δις δολάρια. Έτσι, η δωρεά των 65 εκατομμυρίων είναι κατά 15 εκατομμύρια μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που είχε κάνει πριν από λίγους μήνες ο δισεκατομμυριούχος επίσης, Γκράχαμ Τικουέλ, στο Australian National University. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν τέτοιου είδους δωρεές, μιας και βοηθούν πραγματικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πόσο μάλλον τα ανήκει για τον τομέα των ερευνών. Μπράβο και πρέπει να επικροτούμε τέτοιου είδους δωρεές. Όπως καταλάβατε, έφτασε η ώρα να τελειώσουμε την εκπομπή. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζει η ώρα, αρχίζουμε λίγο και συναχωριόμαστε. Λέμε, όχι, τελειώνουμε. Μας αρέσει που είμαστε εδώ πέρα και σας ενημερώνουμε. Έχουμε μία ομάδα, είμαστε όπως σας έχουμε ξαναπεί, νέοι άνθρωποι. Και πραγματικά προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως έχουν. Βέβαια, τα γεγονότα όλα αυτά που σας παρουσιάζουμε γίνεται ύστερα από δημοσιογραφική έρευνα που έχει κάνει η δημοσιογραφική ομάδα του zoogla.gr.
Τους ευχαριστούμε που μας βοηθούν με αυτόν τον τρόπο. Χαιρόμαστε επίσης που σας έχουμε στην παρέα μας καθημερινά και μας στηρίζετε παρακολουθώντας μας. Σας ευχαριστούμε. Αύριο Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα Πέμπτη, όπως είπαμε, είναι 17 Οκτωβρίου. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό καθημερινά και κάθε μέρα που περνάει να λέμε ευχαριστώ που είμαστε καλά στην υγεία μας. Μιας και, πώς να το πω, δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να λέμε πραγματικά ευχαριστώ που είμαστε καλά και είμαστε εδώ εμείς, λέμε ευχαριστώ που είμαστε εδώ, ευχαριστώ που είμαστε καλά, ευχαριστούμε όλους αυτούς που μας στηρίζουν. Μην ξεχνάτε κάθε μέρα που περνάει να πραγματικά να ευχαριστείτε για αυτό το δώρο που έχετε, το ότι ζείτε. Ευχαριστούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε και να ευχαριστούμε κάθε μέρα. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί όπως είπαμε δεν είναι τίποτα δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να περνάμε δύσκολα, μπορεί να έρχονται καθημερινά δυσκολίες, αλλά μέσα από αυτές τις δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, γινόμαστε πιο ευγνώμονες σαν άνθρωποι. Ευχαριστούμε πραγματικά όλους εσάς, ευχαριστούμε όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι, τους συνάδελφους εδώ, τον Ανέστη, τον Νίκο, που μας στηρίζουν. Ευχαριστούμε, Ανέστη. Λοιπόν, ακολουθεί ακριβώς τώρα, σε λίγα λεπτά, η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Λογικά μαζί μας θα είναι και η Νικολέτα Τσίκου, η οποία είναι άρρωστη, γι' αυτό και δεν είναι εδώ και σήμερα. Της ευχόμαστε άλλη μια φορά περαστικά. Λογικά θα είναι αύριο, αν δεν είναι αύριο θα είναι από Δευτέρα. Το καλύτερο είναι να αναρρώσει γρήγορα για να είναι εδώ για τρίτες δύσκολες. Και μόνος μπορεί να αρρωστήσουμε πάλι κι εμείς. Λοιπόν, πολλά φιλιά από εμάς. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και πάντα με θετική ενέργεια και να εύχεστε και το καλύτερο. Γεια σας.